Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Έχουμε τώρα να δούμε τα rewards από το προηγούμενο Weekend League που έχω παίξει. Δεν είναι live reaction, μάλλον το καταλαβαίνετε. Τα έχω κάνει recording επειδή είχα ένα θέμα με τον ήχο και τώρα τα σχολιάζουμε. Τα picks δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο από ό,τι θα δείτε. Α, αν και νομίζω βγάλαμε έναν promo, ναι, που δεν είναι κάτι ιδιαίτερο βέβαια, αλλά είναι καλό fodder άμα θέλουμε να κραφτάρουμε κάτι. Που έχω ξεκινήσει να κραφτάρω κάτι παρεπιπτόντως. Θα σας πω αργότερα στο βίντεο. Τα κόκκινα θα τα ανοίξουμε τώρα. Το πρώτο ήταν ό,τι να είναι, Rice. Αυτόν πήραμε για το rating, τίποτα άλλο. Το δεύτερο ήταν και αυτό χάλια. Νομίζω όλοι είναι 94, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Εν τέλει, νομίζω πήραμε τη Μαρία. Αν δεν κάνω λάθος. Που και αυτό δεν είναι κάτι τρομερό. Τώρα έχω και σε μπλε έτσι κι αλλιώς. Οπότε από ό,τι βλέπετε, τα picks τίποτα το ιδιαίτερο. Το 85x3 από το γουλού και αυτό χρυσό. Δεν, γενικά έχουμε αρκετά packs να ανοίξουμε, το οποίο θα δείτε, θα σχολιάζουμε γενικά πράγματα όσο ανοίγονται τα packs, στα οποία κυρίως βγάλαμε fodder. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έβγαλα 5 grades of the game από το Icon, κάτι τέτοιο, 5 ή 6, δεν θυμάμαι ακριβώς. Θα δούμε αργότερα στο βίντεο. Ένας από αυτούς έχει μπει και στην ομάδα, θα δείτε σε λίγο, και έβγαλε και off camera κάποιους. Κάποιους τρέ, κάποιους αντρέ, κάποιοι πουλήθηκαν, κάποιοι κρατήθηκαν. Τα packs από το Copa America και από το Euro, και αυτά, αν δεν κάνω λάθος, δεν είχαν κάτι το ιδιαίτερο, είχαν αρκετά χαμηλό fodder, όπως θα δείτε σε λίγο. Στο Hulu πήγα rank 3, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος. Και στο επόμενο βίντεο που θα δείτε, που είναι τα rewards από το Hulu το επόμενο, ήμουνα 15-2 αν δεν κάνω λάθος, και εν τέλει είχε ένα θέμα το Xbox, οι servers του Xbox, και δεν μπορούσα να συνεχίσω να παίξω, όχι μόνο εγώ, κανένας. Δεν πήρε extension το Weekend League, μείναμε στο ίδιο, μείναμε 15-2, δεν το τελείωσα, δεν μ' άφηνε να το τελειώσω, οπότε ναι, μείναμε εκεί πέρα, αν και θα δείτε και στο επόμενο βίντεο, το σχολιάσουμε και εκεί πέρα. Σε αυτό το βίντεο επίσης θα ανοίξουμε και το 94x3 του Weekend League, το Team of the Season, και εκεί πέρα το βλέπετε τον τίτλο ήδη, βγάλαμε κάτι ακραίο, κάτι πάρα πολύ καλό, βγάλαμε τον έναν GOAT, μάλλον βασικά τον GOAT, θα έχετε καταλάβει μάλλον για ποιον λέω, που είχε μπει και για λίγο στην ομάδα, τώρα γενικά τον έχω βγάλει, αλλάζει η ομάδα με τόσους πολλούς παίχτες που έρχονται και φεύγουν. Εδώ είναι το πρώτο grade of the game που βγάλαμε. Center back Γαλλία είναι η Renard. Είναι από πίσω και αν δεν κάνω λάθος είναι ο Τρεζεγγέ. Ναι, και αυτός Γάλλος. Τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν τον δοκίμασα καν, αλλά τα stats του δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Στο σημείο του παιχνιδιού που είμαστε, έτσι όπως είναι το Power Curve, υπάρχουν πολύ καλύτερες κάρτες. Τα stats του δεν είναι κάτι που εντυπωσιάζουν. Δηλαδή, ακόμα και περισσότερες κάρτες, συγγνώμη, έχουν 4 playstyle plus, αυτός έχει 3. Οπότε εν τέλει απλά θα γίνει fodder, δεν έγινε ακόμα. Η τιμή που βλέπετε ήταν όταν είχε πρωτοβγεί το promo, γι' αυτό φαινόταν τόσο ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω καν πόσο πάει, αλλά είμαι σίγουρος θα είναι πολύ πιο χαμηλά η τιμή του, θα είναι fodder τιμή. Εδώ πρέπει να βγάλαμε back to back, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, βγάλαμε back to back. Αγγλία right back, αν δεν κάνω λάθος, είναι η bronze. Και είχε από πίσω τον Φερνάντο Τόρες. Και ο Τόρες, παιδιά, ήταν η κάρτα που μπήκε στην ομάδα, τον δοκίμασα. Δεν με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Και γι' αυτό ξαναβγήκε εν τέλει. Μπήκε πάλι ο Κριστιάνο. Πάλι η τιμή του νομίζω ήταν τόσο μεγάλη επειδή ήταν όταν είχε πρωτοβγεί το πρόμο. Τώρα πρέπει να έχει πέσει και αυτός αρκετά. Όχι ότι είναι κακή κάρτα, είναι αρκετά καλή. Ό,τι σουτάρει σχεδόν γράφει. Απλά δεν είναι ο παίχτης που θα ήθελα εγώ μπροστά, νομίζω εν τέλει. Μια χαρά μπορούσα να παίξω και μ' άρεσε. Απλά υπάρχουν κάρτες που μου αρέσουν περισσότερο σε σχέση με αυτόν. Θα τον ξαναχρησιμοποιούσα άνετα πάντως. Άνετα. Εδώ συνεχίζουμε τα 86x2, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Γενικά έχουν ανοιχτεί και πάρα πολλά packs off camera. Από το Companion, από το Web App ή από την κονσόλα απλά off camera. Και γενικά πήγα και τόσες μέρες λόγω αυτού του προβλήματος που έχουμε το λάπτοπ με τον ήχο. Θα προσπαθήσω να επιστρέψω με πιο τακτικά βίντεο όταν λυθεί αυτό το πρόβλημα, που θα λυθεί πολύ σύντομα. 85x7 Best of Nations Pack.
Ούτε εδώ νομίζω βγάλαμε κάτι. Ναι, χρυσό φλερ. Βραζιλία, goalkeeper, ο Άλισον ή ο Έντερσον. Ναι, ο Έντερσον. Γενικά δεν ξέρω καν γιατί τα έβλεπα τα χρυσά walkout, το animation. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Βλέπετε, έβγαζα συνέχεια duplicate από Fodder. Και αυτό ξεκίνησε να κραφτάρω, όπως σας έλεγα πριν, τον καφού. Τον Greats. Δεν ξέρω καν πώς λέγονται αυτές οι κάρτες, οι icon. Που θέλει 17 segment, 18. Και μου έχει μείνει ένα ή δύο segment. Οπότε για το επόμενο γουλού θα τον έχω. Και τον δοκίμασα τον loan και φάνηκε ακραία κάρτα. Το που είχε για 5 ή για 10 games δανεικό. Και είναι ακραία κάρτα, είναι τρομερή. Έχει τα icon links. Θα έχει πάντα 3 chemistry. Οπότε θα μπει στην ομάδα πάρα πολύ σύντομα. Γενικά βλέπετε ανοίγουμε πάρα πολλά packs. Και τα packs που ανοίγουμε δεν βγάζουμε τίποτα το ιδιαίτερο. Αλλά όντως βγάζαμε πάρα πολύ fodder. Και επειδή βαριόμουν να μπαίνω βγαίνει συνέχεια σε exchange, σε 51 players pack ή 27 ή όπου τους βάζαμε και να ξαναβγάζαμε τους ίδιους παίχτες, να τους ξαναβάζαμε σε exchange, ήταν πολύ χρονοβόρο. Οπότε γι' αυτό ξεκίνησα τον καφού. Το ξέρω ότι μπορεί να μην αξίζει πάρα πολύ και να ήταν πάρα πολύ ακριβό SBC, αλλά ήθελα κάπου να βάζω το fodder. Έτσι κι αλλιώς τα packs θα συνεχίζουν να έρχονται, fodder θα βγαίνει συνέχεια. Συνέχεια από rewards, από objectives, από SBC, από 1002, από upgrades. Δεν θα σταματήσουν ποτέ να έρχονται οι κάρτες. Εδώ ήταν απέσιο pack, 84x10 με 2 85άριδες και όλους τους άλλους 84άριδες. Συνεχίζουμε με τα 84x10. Εδώ είναι που βγάλαμε. Όχι, δεν είναι εδώ που βγάλαμε grades of the game. Είναι striker, Αργεντινή, ο Λαουτάρο. Δε, γενικά από ό,τι βλέπετε, full fodder, full. Πολύ λίγα flare από πρόμο και μου έκανε εντύπωση, περίμενα από αυτά τα packs να βγάζουμε πολλούς περισσότερους παίχτες, ειδικά με αυτά που βλέπω που ανεβάζουν όλοι με κάτι Ναζάριο, με κάτι Κρόιφ, με κάτι Ζιντάν. Και εμείς βγάζουμε Λαουτάρο και Μπρόνς. Συνεχίζουμε με το 84x10, ούτε εδώ ήτανε, όχι. Rivals παρεπτόντως δεν έχω προλάβει να παίξω καθόλου. Έχω να παίξω Rivals 3 εβδομάδες, οπότε από εκεί πέρα δεν παίρνουμε καθόλου packs. Τα 87x4, όλα αυτά τα 85x7, δεν θυμάμαι καν τι packs είναι. Δεν τα παίρνουμε καθόλου. Και έχουμε χάσει αρκετό φόντερ από εκεί, αλλά παιδιά δεν προλαβαίνω με τίποτα. Με τίποτα να κάνω 7 νίκες. Και το ίντερνετ μου γενικά εδώ πέρα δεν είναι ιδανικό. Και παίζοντας μόνο Division 1 και Elite παίχτες, είναι οριακά πιθανό να κάνω 7 νίκες με τόσο λίγο χρόνο που έχω και με το ίντερνετ που έχω. Οπότε μένουμε μόνο στα rewards από το γούλου, από τίποτα άλλο, και μετά από τα SBC που κραφτάρουμε καθημερινά, τα 85x5, τα 84x10 ή ό,τι βγάζει, 85x7, οτιδήποτε βγάζει EA για upgrades, κάνω τα 77x5 τα upgrades που έχει βγει, που έχουν βγει και έχουν μείνει άλλα 30-40, κάτι τέτοιο. Ανοίγονται τα packs σιγά σιγά. Βλέπετε και εδώ πέρα κάποια. Άμα βγει κάτι καλό θα το δείτε. Μέχρι τώρα δεν έχει βγει τίποτα το ιδιαίτερο. Κυρίως όπως βλέπετε και τα packs που ανοίγουμε τώρα, μόνο fodder. Και νομίζω πως και στο τέλος του βίντεο ανοίγουμε και δύο upgrades. Make your mark upgrades. Θα μου κάνει πως λέγονταν αυτό το πρόμο. Που ανοίξαμε την Team 1 και την Team 2 που είναι guaranteed πακέτα. Και ένα 93+, που είχε Greats of the Game, Make Your Mark και άλλο ένα πρόμο, δεν θυμάμαι ποιο ήτανε. Που εκεί βγάλαμε κάτι σχετικά καλό. Βασικά που δεν ήταν χάλια, όχι σχετικά καλό. Εδώ κι άλλο fodder. Δεν ξέρω καν πόσα πακέτα ανοίχτηκαν, αλλά ήταν πάρα πολλά. Και είναι κι άλλα πόσα που κόπηκαν, δεν φαίνονται. Επειδή ήταν τελείως χάλια ή επειδή δεν ήθελα να κάνω το βίντεο τεράστιο. Εδώ, όπως βλέπετε, δεν είχαμε κάνει διπλό walkout. Από 84x10 είχαμε μόνο Odegaard. Δε γενικά, όπως σας είπα, περίμενα πολύ περισσότερες promo κάρτες μέσα από όλα αυτά τα πακέτα. Εδώ είναι που βγάλαμε κι άλλο promo. Κροατία πρέπει να ήταν ο Modric από μπροστά. Δεν θυμάμαι από πίσω ποιον είχαμε βγάλει αυτή τη φορά. Νομίζω ήταν ο Τσάβη. Α, όχι, ήταν ο Cole. Που παιδιά, Cole νόμιζα ότι είναι πολύ καλό pool.
και εν τέλει είδα την τιμή του, δεν ήταν τόσο ακριβώς. Μετά έκανα τη σύγκριση με τον Τεό Ερνάντες και δεν τον βγάζει από την ομάδα. Δηλαδή ο Τεό Ερνάντες είναι πολύ καλύτερος. Και εδώ στα καπάκια βγάλαμε κι άλλο πρόμο. Νομίζω και εδώ ήταν back to back. Και εδώ πριν ο Τσάβι, αν δεν κάνω λάθος, πίσω από την Bronze. Ναι. Που και αυτός φαίνεται ακραία κάρτα. Είναι πολύ φθηνή κάρτα βέβαια. Δεν ξέρω γιατί δεν τον έχω δοκιμάσει καθόλου. Για το κέντρο μου αρέσει πάρα πολύ. Ίσως δοκιμαστεί κάποια φορά. Εδώ τον βλέπετε duplicate γιατί τον είχα βγάλει tradable. Όχι ψέματα, τον έχω βγάλει τρεις φορές. Τη μία tradable πουλήθηκε. Και άλλες δύο αντρέ. Εν τέλει μπήκε στον καφού και αυτός. Βοήθησε αρκετά. Εδώ βγάλαμε Hero Greats of the Game. Πίσω από τον Neymar είναι που βγαίνει σαν face card. Και ήταν παιδιά ο Marquisio. Ο Marquisio επειδή η base card στην αρχή του παιχνιδιού προφανώς ήταν ακραία, όπως και πέρσι. Γενικά όποια promo κάρτα είχε βγει, νόμιζα ότι είναι πολύ καλό pool. Είδα την τιμή του πάλι, δεν ήταν ιδιαίτερα ακριβώς. 150 από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω καν πόσο κάνει τώρα. Και τον είχα βάλει στην ομάδα για λίγο, αλλά δεν με εντυπωσίασε. Μου φαινόταν πολύ βαρύς, οπότε απλά βγήκε. Εδώ είναι το make your mark που σας είπα, τον guaranteed, από την ομάδα 1. Και αν δεν κάνω λάθος, ήταν discard. Ναι, ήταν CM, δεν ήταν ο Λούκης, ήταν ο άλλος, ο Ήλιτς, νομίζω, στο Ρήνο. Τον οποίο ευτυχώς βέβαια δεν τον είχα, οπότε δεν χρειαζόταν να βάλω τον duplicate κάπου. Και το δεύτερο, νομίζω πως και το δεύτερο δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Θα δούμε τώρα, δεν θυμάμαι καν, έχουν περάσει κάποιες μέρες από το που το άνοιξα. Το δεύτερο ήταν Παναμάς, α ναι, το right back της Marseille και αυτός discard είναι 40 χιλιάρικα, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι καν. 92 rating, ο Μουρίγιο, 35, ούτε καν 40. Τουλάχιστον δεν ήταν duplicate, μπήκε και αυτό στην ομάδα. Και τώρα αν δεν κάνω λάθος ανοίγουμε το 93+, που ήταν το Greats of the Game, Path to Glory ή Make Your Mark. Και ήτανε Greats of the Game, Κροατία Striker και ήταν ο Σούκερ, ναι ο Σούκερ. Και είχα δει μερικούς το χρησιμοποιούν στην ομάδα τους και ήταν αρκετά καλός. Εν τέλει τον έκανε compare price, ήταν πολύ χαμηλή τιμή. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, εν τέλει και αυτός θα γίνει fodder. Νομίζω ότι σε κάρτες παίρνουν upgrade σύμφωνα με τις χώρες όπως πάνε στο Euro. Η Κροατία αυτή τη στιγμή που θα δείτε το βίντεο θα έχει αποκλειστεί ήδη, εδώ και καιρό κιόλας. Οπότε upgrades δεν θα πάρει. Οπότε κατευθείαν γίνεται το fodder 96 κάρτα. Και νομίζω εδώ είναι που ανοίγουμε το 94x3. Ναι, εδώ είναι. Και παιδιά εδώ πέρα μου κάνει εντύπωση γιατί έτσι όπως βγήκε ο GOAT. Γιατί ανοίγουμε το pack μας, βγάζει Ρωσία, center forward, 94 γκολοβίν από τη Μονακό. Και λέω, εντάξει βγάλαμε το base rating από 94x3, βγάλαμε 94. Τι μπορεί να έχει από πίσω. Και από πίσω βγαίνει ο Rice, ξανά, 96. Λέω εντάξει, χάλια πακέτο, θα έχουμε 96, 94, 94. Και ανοίγει το pack και βλέπω από πίσω Messi. Δηλαδή μου έκανε τεράστια εντύπωση, δεν το πίστευα καν. Είχε μπει στην ομάδα, δοκιμάστηκε, μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά, εντάξει, μιλάμε για το Messi, 2,5 εκατομμύρια κάρτα, ακραία. Και θα σας δείξω στο επόμενο βίντεο πώς έγινε η ομάδα. Αυτό ήταν το πουλ για σήμερα και τα λέμε στο επόμενο.